Στο ίδιο θέμα, δηλαδή στην κατάργηση των υπηρεσιών, θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Πάμε τώρα στην Ορεστιάδα και συγκεκριμένα στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Εκεί βρίσκεται ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου αλλά και δημοτικό σύμβουλο του Δημοτήχου, ο κύριο Συναπίδη. Τον βλέπουμε μάλιστα. Καλησπέρα σα, κύριε Συναπίδη. Καλησπέρα, κύριε Μπασκάκη. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθούμε, όπως ακριβώς μας τα είπε και ο Σεβασμιότατος, για το κλείσιμο των υπηρεσιών και συγκεκριμένα για το ΙΚΑ, όπου έχετε αποφασίσει, κύριε Συναπίδη, να προχωρήσετε σε μία σειρά από κινητοποιήσεις, με σκοπό φυσικά να αποτρέψετε αυτή την εξέλιξη. Για πείτε μας τι θα γίνει στις 19 του Μάρτη. Ακριβώς μετά την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είχαμε πει, με τη συμμετοχή των συλλόγων και των φορέων, όπου ακριβώς ο Δήμαρχος μας είπε τι ακριβώς υπόθηκε κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Εργασίας. Βέβαια, οι διαβεβαιώσεις οι οποίες δόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση δεν ήταν επαρκείς. Εμείς την Παρασκευή πληροφορηθήκαμε ήδη και πήραμε την πρόταση νόμου προς την αρμόδια επιτροπή του Βουλής για το νέο οργανωτικό μοντέλο του ΙΚΑ, που περιγράφει αυτά τα οποία μέχρι τώρα ξέραμε προφορικά. Έχει πάει σαν πρόταση νόμου στη Βουλή η νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, όπου προβλέπει ακριβώς αυτό το οποίο φοβόμαστε. Την κατάργηση, την πλήρη κατάργηση του ΙΚΑ Δημοτήχου. Μετά το νέο αυτό δεδομένο, αποφασίστηκε σε τρεις στόχους να οργανωθούν οι δυναμικές μας κινητοποίησεις. Να τους πριν πούμε, σας λοιπόν, πω τους τρεις αυτές αποφάσεις οποίες πήρε. Μια φορά το μαζικό σωλαλητήριο στις 19 του μηνός, μια φορά κάποιες ενέργειες που θα γίνουν στην 25η Μαρτίου, που δεν όμως υπήρχε καθολική απόφαση σε αυτό το θέμα, και μία φορά την διαδημοτική συνεργασία, τη συμμαχία των τριών δήμων της περιοχής. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω ότι το νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ προβλέπει κάποιες για την περιοχή μας είναι ρηγμένη σε σχέση με άλλες περιοχές. Να σας πω χαρακτηριστικά. Στην περιοχή της του νομού Πέλλας προβλέπουν δύο υποκαταστήματα, στην Έδεσα και στα Γιάννητσά. Στην ομό Κοζάνης προβλέπουν επίσης δύο υποκαταστήματα. Κοζάνη Πτολεμαΐδα. Ξέρετε σε ποιους υπουργούς έχει η Κοζάνη. Θέλω να σας πω ότι το νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ, έτσι όπως γίνεται πρόταση στο νομοσχέδιο της Βουλής για να ψηφιστεί, όχι στο Μάιο όπως είπε ο κ. Κουτροπάνης, αλλά τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, δεν έγινε με κριτήρια μόνο τον αριθμό των ασφαλισμένων, τον αριθμό των συνταξιούχων, των εργοδοτών που εξυπηρετεί κάθε τοπικό υποκατάστημα, ούτε με βάση τη μορφολογία του εδάφους και λοιπές τοπικές συνθήκες, όπως λέει το σχέδιο νόμου. Έγινε και με κριτήρια ρουσφετολογικά σε περιοχές. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το δεδομένο, βλέποντας ότι η περιοχή του Ακριτικού Εύρου είναι υποβαθμισμένη και ρηγμένη στο νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ, αποφασίσουμε να κινητοποιηθούμε με αρχή το μαζικό συλλαλητήριο που θα γίνει 19 Μαρτίου ώρα 1 έξω από το κατάστημα του ΙΚΑ, ένα συλλαλητήριο με αποκλεισμό του δρόμου. Και χαρακτηριστικά εκείνη τη μέρα στις 10 το πρωί θα γίνει η συνέλευση του Συνδικάτου των Εργαζομένων του ΙΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα γίνει στο δόστο του Δημότυχο. Στο αμφιθέατρο. Είναι συμβολικό αυτό, στο αμφιθέατρο του Δημοτήχου. Όλοι οι εργαζόμενοι του συλλόγων του ΙΚΑ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα κάνουν εδώ την έκτακτη γενική συνέλευσή τους, έτσι ώστε να αποφασίσουν τη μορφή του αγώνα τους. Και σαν συμπαράσταση σε αυτούς, όλος ο λαός του Δημοτήχου, οι φορείς, οι σύλλογοι και οι πολίτες θα είναι στις 1 η ώρα έξω από το υποκατάστημα του ΙΚΑ να το κάνουν συμβολική κατάληψη και αποκλεισμό του δρόμου. Σε αυτήν την πρώτη ενέργειά μας ήταν σύσσωμα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι φορείς. Χαρακτηριστικά είπαμε φωνή λαού, οργή Θεού. Αν δώσουμε ένα μαζικό, δυναμικό παρόν σε εκείνη την ημέρα, νομίζουμε ότι κάποιοι άλλοι θα σκεφτούν διαφορετικά και θα τροποποιήσουν το οργανόγραμμα του ΙΚΑ. Τώρα, φυσικά, για την πρότασή σας αναφορικά με το λεγόμενο μποϊκοντά στην 25η Μαρτίου, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βρήκε και την απήχηση που θα θέλατε. Εμείς προτείναμε ότι... Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με τη σύνδεσή μας στην Ορεστιάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα το διευθετήσουμε αμέσως τώρα. Θα κάνουμε ακόμα μία προσπάθεια να έχουμε τον κύριο Συναπίδη στον δέκτη μας. Να πω εγώ πληροφοριακά, τον έχουμε τον κύριο Συναπίδη. Ωραία, να επαναλάβω απλά εγώ ότι στις 19 του Μάρτη, κύριε Συναπίδη, λέγαμε πριν από λίγο, 1 η ώρα το μεσημέρι, κάτοικοι φορείς θα βρεθείτε στο Διδημότυχο, θα κλείσετε τον δρόμο
του Δημοτήχου, προκειμένου να αποφευθεί η κατάργηση, το κλείσιμο του ΙΚΑ στο Δημότυχο. Και είπαμε πριν, στις 10 η ώρα, θα υπάρξει μια γενική συνέλευση των εργαζομένων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια συμβολική, αν θέλετε, αυτή συνάντηση, όπως μας είπατε, συγκέντρωση, στις 10 η ώρα στο Αμφιθέατρο. Λέγαμε, είχαμε μείνει για το μποϊκοτάζ, το λεγόμενο μποϊκοτάζ, τέλος πάντων, στην 25, για την 25η Μαρτίου. Έγινε πρόταση από την παράταξή μας, αν δεν καρποφορήσει η πρώτη ενέργεια της 19 Μαρτίου, την επόμενη εβδομάδα της 25 Μαρτίου, έχοντας σαν γεγονός ότι οι εθνικές επέτη δεν είναι μόνο ημέρες μνήμης και εορταστικών εκδηλώσεων, είναι, πιστεύω εγώ, επιταγές, εντολές συνέχισης αγώνων. Αυτό το μήνυμα μας δίνουν οι εθνικές επέτη. Πρέπει να συνεχίζουμε τους αγώνες. Όταν διακυβεύονται τα τοπικά συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα, σε τη συγκεκριμένη περίπτωση τα τοπικά συμφέροντα, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Είπαμε ότι θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε τις παρελάσεις ή να γίνουν ακόμα πιο ήπια μέτρα. Ένα πανό μπροστά στην εξέδρα που να λέει όχι στο κλείσιμο του ΙΚΑ και στην υποβάθμιση των υπηρεσιών ή ακόμα κάποια άλλα πιο δυναμικά μέτρα όπως μαύρες σημαίες ή οι μαθητές να δώσουν το παρόν τους ενάντια στην υποβάθμιση της περιοχής μας. Αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. Αποδεκτό έγινε το επόμενο κίνησή μας ήταν να δημιουργηθεί μια διαδημοτική συνεργασία, μια διαδημοτική επιτροπή των τριών Δήμων μας, γιατί δεν διακυβεύεται μόνο το ΙΚΑ του Δημοτήχου, διακυβεύεται, ακούσαμε και το προνομιακό της Οροστιάδος. Και το ΙΚΑ της Οροστιάδος, το οποίο παραμένει με το κοινό οργανόγραμμα, παραμένει υποβαθμισμένο. Δεν ξέρουμε αν από τα επόμενα χρόνια καταργηθεί και αυτό τελείως. Άρα λοιπόν, στην Οροστιάδα το πρωτοδικείο, το δικό μας καταργείται τώρα. Στο Σουφλί καταργούνται επίσης το ΙΚΑ και άλλες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, μια συνεργασία και των τριών Δήμων. Να σχεδιάσουμε ένα πλάνο δράσης με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, με δυναμικές ενέργειες επίσης. Μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κλείσιμο των τελωνίων, να κάνουμε κάποια κλείσιμο των καταστημάτων την ίδια μέρα ή κάποιο κλείσιμο του κάθε του άξονα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι και μια εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ταυτόχρονα με τους τρεις Δήμους μπορεί να έχουν μια επιτυχία να γίνουμε πιο. Να έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, λέτε. Όσο πιο μαζική είναι η διεκδίκηση, ίσως και το αποτέλεσμα να είναι πιο ευνοϊκό για τον Βόρειο Εύρο. Άρα λοιπόν, πείτε παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Δημιουργήθηκε μετά την συνεδρίαση της Παρασκευής, δημιουργήθηκε μια δύναμη κρούση, μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει να οργανώσει το συλλαλητήριο αυτό. Μέσα στα πλαίσια, ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα την ενημέρωση στα χωριά και στους φορείς και στους συλλόγους να είναι παρόντες εκείνη την ημέρα. Εμείς θα δώσουμε σαν διαπαραταξιακή επιτροπή μια συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, τρεις μέρες πριν από την εκδήλωση, όπου σας έχουμε και καλεσμένους, έτσι ώστε να δώσουμε ακριβώς το μήνυμα και να καλέσουμε τον κόσμο να είναι παρόντες στο μαζικό συλλαλητήριο. Να το ακούσουν περισσότερο για να συμμετάσχουν εμείς, όσο το δυνατόν πιο πολύ. Ναι. Να πω απευθυνόμενο στους συμπολίτες μας ότι αγαπητοί συμπολίτες, παραλάβαμε από τους γονείς μας μία πόλη η οποία ήταν ακμάζουσα. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα αμόρφωμα χωριού. Πρέπει να αντισταθούμε όλοι και να είμαστε παρόντες στο μαζικό συλλαλητήριο και σε οποιοδήποτε άλλη δυναμική κινητοποίηση αποφασίσει η διαπαραταξιακή μας επιτροπή. Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε την Δευτέρα 19 Μαρτίου έξω από το ΙΚΑ. Μία η ώρα το μεσημέρι, είπαμε, έξω από το ΙΚΑ και θα προχωρήσετε και σε έναν αποκλεισμό του δρόμου. Λοιπόν, κύριε Συναπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Θα παρακολουθήσουμε.